Μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σύνδεσή μας με το Ηράκλειο, που ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μπάστα για αυτήν και φυσικά το γιατρό μας εδώ, τον κύριο Πολύδωρο Γαβριλάκη, που μεσολάβησε, και για την αναφορά μας στις αυτοκτονίες γιατρέμου, να πάμε να δούμε λίγο στο τελευταίο μέρος για την φαρμακευτική αγωγή. Μύθους και αλήθειες για την φαρμακευτική αγωγή. Δημιουργούν εξάρτηση τα φάρμακα που χορηγούνται στους ασθενείς? Είναι κάποιες ουσίες που μπορεί να πειράξουν το νευρικό σύστημα, να το επηρεάσουν, να το πειράξουν το νευρικό σύστημα και να μην μπορεί να απεξαρτηθεί κάποιος όταν θα έρθει η ώρα να το θελήσει? Να σας πω, τα μόνα φάρμακα που δημιουργούν εξάρτηση στην ψυχιατρική είναι δύο κατηγορίες φαρμάκων. Είναι οι βενζοδιαζεπίνες, τα γνωστά σε όλους αγχολητικά, όπως είναι το Ζάναξ, το Λεξοτανίλ, το Ταβόρ και άλλα, μην το ονομάσουμε. Πολύ γνωστά. Πολύ γνωστά και έχουν και ευρεία κατανάλωση κιόλας, από ό,τι ξέρετε. Και επίσης τα λεγόμενα Z-drugs είναι υπνοτικά, τα οποία δρούν στους υποδοχείς των βενζοδιαζεπινών, χωρίς όμως να είναι βενζοδιαζεπίνες. Δηλαδή κάποια υπνοτικά. Άλλη κατηγορία φάρμακα. Ναι, είναι άλλη κατηγορία, αλλά δρούν και αυτά στους ίδιους υποδοχείς. Οπότε προβλούν και αυτά την ίδια, με τον ίδιο τρόπο εξάρτηση. Είναι το Στυλνόξ, για παράδειγμα, είναι υπνοτικό. Το Ιμοβάν, ένα άλλο. Τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα. Εδώ θέλω να σταθώ στην κατάχρηση που γίνεται σε αυτά τα φάρμακα, αλλά πριν πάμε εκεί να πω ότι πέρα από αυτά κανένα άλλο φάρμακο στην ψυχιατρική δεν προκαλεί εξάρτηση. Τα αντικαταθλιπτικά, δηλαδή τα αντιψυχωτικά ή άλλοι τύποι φαρμάκων. Δεν μετατρέπουν τον ασθενή σε φυτό. Ούτε τον μετατρέπουν σε φυτό, αυτό που λένε εντός εισαγωγικών φυτό. Ναι. Δηλαδή. Έχει να κάνει με την καταστολή τώρα που προκαλούν. Κάποια προκαλούν, κάποια δεν προκαλούν. Αν ο ασθενής πάει στον ειδικό, στον ψυχίατρο, που ο ειδικός, υπενθυμίζω, είναι μόνο ψυχίατρο για αυτά τα φάρμακα. Τότε δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Αν λάβει τη σωστή δόση και το σωστό φάρμακο, δεν πρόκειται να κατασταλεί τόσο ώστε να γίνει αυτό που λέμε φυτό. Σίγουρο είναι αυτό. Άρα δεν τα φοβόμαστε όταν χορηγηθούν από τον γιατρό. Τα σύγχρονα φάρμακα έχουν πολύ λιγότερες παρενέργειες. Ειδικά τα αντικαταθλιπτικά πλέον είναι ακόμα πιο ασφαλή και από την ασπιρίνη. Να σας πω την αλήθεια, τα σύγχρονα αντικαταθλιπτικά είναι πιο ασφαλή από την ασπιρίνη και τα συναφή αντιφλεγμονώδη που καταναλώνονται σαν καραμέλες, να το πούμε έτσι λαϊκά, στις μέρες μας. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ότι δεν προκαλούν εξάρτηση. Βέβαια, η διακοπή τους θα πρέπει να γίνει πάντα με επίβλεψη ειδικού, διότι υπάρχουν περιπτώσεις να προκαλούν κάποια σύνδρομα, ένα λεγόμενο σύνδρομο απόσυρσης, το οποίο δεν είναι στερητικό. Είναι ένα πολύ πιο ήπιο σύνδρομο, αλλά πάλι ταλαιπωρεί και καμιά φορά φοβίζει τον ασθενή που δεν ξέρει τι συμβαίνει. Οπότε η διακοπή αυτών των φαρμάκων, εφόσον ενδείκνεται, θα πρέπει να γίνει πάντα με επίβλεψη ειδικού. Μάλιστα. Του ψυχιάτρου, βέβαια. Και χορηγούνται, φαντάζομαι, μόνο με ιατρική συνταγή. Δεν μπορεί να πάρει κάποιο το φαρμακείο. Μπορεί να τα πάρει ελεύθερα αυτά. Γιατί δεν προκαλούν και εξάρτηση, γιατί δεν χρειάζονται ειδική συνταγή. Τα φάρμακα που προκαλούν εξάρτηση, όπως είπαμε προηγουμένως, χρειάζονται ειδική συνταγή και δεν μπορεί να τα πάρει κάποιο ελεύθερα. Αυτά που προαναφέρατε. Αυτά δεν χορηγούνται χωρίς ειδική. Όπως το Λεξοτανίλο, το Ταβόρ, το Ζάναξ. Εδώ να πούμε και μια έτσι παρένθεση για το ένα συγκεκριμένο σκεύασμα που έχω καταλάβει ότι κυκλοφορεί πολύ στην αγορά, το Ζάναξ, το οποίο έχει παρεξηγηθεί από πολλούς και ίσως εσφαλμένα το χορηγούν ως κάποιο ελαφρύ αγχολητικό, ότι είναι μια από τις πιο ισχυρές. Σας το είπα και εγώ ότι το θεωρούσα ελαφρύ, αλλά... Είναι ένα από τα πιο ισχυρά, από τα πιο δυνατά, από τα πιο βαριά, ας το πούμε έτσι, της κατηγορίας του, πολύ πιο βαριά το Λεξοτανίλ, το οποίο έχει και μια βραχία δράση. Όχι μακροπρόθεσμα. Όχι, δηλαδή δρά για λίγη ώρα, που αυτό βοηθάει στο να δημιουργήσει ενοχή, δηλαδή κάποιος να χρειάζεται όλο και περισσότερο για να καλυφθεί και έτσι να κάνει και εξάρτηση. Και απ' την άλλη κάνει και αυτό που λένε ένα rebound άγχος. Δηλαδή το άγχος όταν μείνει ακάλυτο αυτό θεριεύει και θες ακόμα πιο πολύ δόση. Αυτό δεν μας αρέσει καθόλου. Οπότε ναι, δεν μας αρέσει, διότι θέλουμε να το πάρουμε για να καταπολεμήσουμε το άγχος και όχι να το. Και μακροπρόθεσμα, είναι να κάνει βραχία δράση και να. Και να επιδεινώσει το άγχος μετά. Η κατάσταση μετά να επιδεινωθεί, δεν το θέλουμε. Και να γίνουμε τελικά εξαρτημένοι, χρειαζόμενοι όλο και περισσότερη δόση. Αυτό δηλαδή προκαλεί εξάρτηση, έτσι. Ναι, προκαλεί μεγάλη εξάρτηση, την πιο μεγάλη εξάρτηση από τις βενζοδιαζεπίνες. Και το πρόβλημα είναι ότι, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, καταλάβετε, το μισό μιλιγκράμμ του Ζάναξ αντιστοιχεί με 5-6 μιλιγκράμμ Λεξοτανίλ. Δηλαδή είναι τεράστια δόση, ουσιαστικά όταν ακούμε για 2-3 μιλιγκράμμ Ζάναξ ως μικρή δόση, είναι ουσιαστικά σαν να παίρνει κανείς 25-20 με 30 μιλιγκράμμ Λεξοτανίλ, γιγάντια δόση. Ναι. Που πλασάρεται ως κάτι ελαφρύ. Καλά κάνετε και το λέτε δημόσια. Και το θέμα, γιατί εγώ δεν πιστεύω. Δεν γνωρίζει ο κόσμος. Δεν γνωρίζουμε αυτά. Ναι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα πέρα από αυτό. Μάλλον άγνοια, δηλαδή δεν δικαιολογείται. Γιατί αυτά είναι γνωστά από τη δεκαετία του 90. Δεν είναι κάτι το συζητημένο που σας λέω τώρα. Είναι σε όλα τα βιβλία της ψυχιατρικής. Υπάρχουν ελεύθερα στο διαδίκτυο οι πίνακες αντιστοιχίες που δείχνουν πόσο ισχυρό είναι το κάθε φάρμακο, πόσο βαρύ, να το πούμε, είναι. Έτσι. Οπότε δεν είναι κάτι το
το κάτι νέο, δεν, ναι, το δεν καινούριο είναι δεδομένο, κάτι νέο, είναι κάτι αλλά για παλιό μας και είναι γνωστό. Ας πούμε, και το πρόβλημα αυτό είναι ότι είναι πολύ δύσκολη επεξάρτηση από το φάρμακο. Από αυτό αυτό ειδικά. είναι Από όλα αυτά τραγικό τα φάρμακα είναι δύσκολη επεξάρτηση, αλλά ειδικά από αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολη πολλές φορές και παίρνει ακόμα πιο πολύ καιρό και συχνές επισκέψεις στο γιατρό και, και χιλιά δύο προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Όταν κάποιος. Σίγουρα υπάρχουν συνανθρωποί μας, νεαρά παιδιά, οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση δυστυχώς με τις εξαρτήσεις, καταλαβαίνετε τι εννοώ, τις ουσίες. Πρέπει να πηγαίνουν σε κάποιον ειδικό. Αυτά τα παιδιά, αυτοί, μπορεί να μην είναι παιδιά, να είναι μεγάλοι άνθρωποι, είναι ηλικίες όπως εμείς. Πρέπει να επισκέπτονται ψυχίατρο. Σίγουρα. Εάν δεν έχουν απεξαρτηθεί ακόμα ή αν βρίσκονται σε φάση επεξάρτησης. Σίγουρα, η εξάρτηση ουσιών είναι ένα ψυχικό πρόβλημα. Πρέπει να υποστηρίζονται δηλαδή με φαρμακευτική αγωγή, αυτό ρωτάω. Τώρα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε, όπως είπαμε πριν, η ψυχιατρική, μπράβο, εφαρμόζει εξατομικευμένη θεραπεία. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που να ισχύει για όλους. Ναι. Πρέπει να επισκεφθούν σίγουρα κάποιον ειδικό. Κάποιον ειδικό όμως σίγουρα. Ναι, και πρέπει να ακολουθήσουμε και κάποια θεραπεία σίγουρα. Βέβαια, στην εξάρτηση το πρώτο πράγμα είναι η απόφαση. Δηλαδή, αν δεν το πάρει απόφαση κανείς να διακόψει, όπως και το τσιγάρο, ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Εγώ ήθελα να πω κάτι για τα υπνοτικά που χορηγούνται. Τα οποία επίσης προκαλούν και αυτά εξάρτηση, αυτά που αναφέραμε πριν λίγο. Είναι η άλλη κατηγορία φαρμάκων που προκαλεί εξάρτηση. Και που επίσης προκαλούν αυτό που λέμε rebound αϊπνία. Δηλαδή η αϊπνία, άμα δεν πάρει στο φάρμακο αυτό, επιδεινώνεται. Μήπως είναι ψυχολογικό όμως αυτό, ότι άμα δεν πάρω το χάπνο δεν κοιμάμαι, δηλαδή γίνεται συνήθεια. Όχι μόνο αυτό. Αυτά είναι αποδεδειγμένα όπως όταν μείνουν υποδοχής, ας πούμε, το εγκεφάλου ακάλυπτοι από αυτά, μπορεί να επιδεινώσουν αϊπνία την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες. Και δεν υπάρχει λόγος πλέον να χρησιμοποιούν τέτοια φάρμακα. Βέβαια, αυτό δεν είναι ευέλικτο σωστό. Υπάρχουν φάρμακα αποτελεσματικά για την αϊπνία, τα οποία δεν εθίζουν. Δυστυχώς. Ναι, αλλά δυστυχώς δεν χρησιμοποιούνται ευέλικτα από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά χρησιμοποιούνται αυτά που εθίζουν τώρα. Μας είπατε ότι ο γιατρός μας, ο κύριος Βόζος. Ο καθηγητής ψυχιατρικής. Ήταν στο Ηράκλειο, ναι, ο οποίος εκεί. Ασχολείται και με τον ύπνο. Ναι, είχα την τύχη να μάθω από αυτό να θεραπεύω την αϊπνία χωρίς να χορηγώ φάρμακα που εθίζουν. Για πάρα πολύ κόσμο. Και αποτελεσματικά φάρμακα που δεν εθίζουν. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποια φάρμακα που μπορεί να έχει αποτέλεσμα και να μην εθίζει. Ναι, ο κ. Βόζας είναι ο από τους κορυφαίους ερευνητές του ύπνου παγκοσμίως. Είναι καθηγητής και στην Πενσιλβάνια, στην Αμερική. Όπου εκεί ανατέλει και η ειδικότητα της υπνολογίας. Μας είχε πει και ένας πνευμονολόγος φίλος, κ. Πρωτοπαπαδάκης, νομίζω, εδώ στην υπόθεση ζωής πριν λίγες εβδομάδες. Είναι πολύ σημαντική ειδικότητα. Νομίζω ότι θα δώσει απάντηση και θα λύσει θέματα σοβαρά σε πολλοί κόσμο, γιατί ο ύπνος είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας. Και χωρίς ύπνο δεν μπορούμε να είμαστε και καλά στην υπόλοιπη καθημερινότητά μας. Ναι, και επηρεάζει και τη σωματική υγεία ο ύπνος. Όπως ίσως είπε και ο Πρωτοπαπαδάκης, είναι άμεση επίδραση του ύπνου στη σωματική υγεία. Άλλωστε, οι πολύ ωραίοι και πολύ ωραίες κυρίες, πολύ ωραίοι κύριοι, πολύ ωραίες κυρίες του χώρου του modeling και της τέχνης λένε ότι είμαστε ωραίοι γιατί κοιμόμαστε πολλές ώρες. Το έχετε ακούσει το μυστικό, λέει πολύ νερό και ο καλός ύπνος. Λοιπόν, έτσι για να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα. Υπάρχουν όμως κάποιες ασθένειες ψυχικές που χρειάζονται φόρου ζωής. Φαρμακευτική αγωγή. Ισχύει αυτό, έτσι δεν είναι? Ισχύει αυτό. Υπάρχουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες θα πρέπει και αρκετές περιπτώσεις μάλλον, να κάνει ο ασθενής αυτό που λέμε θεραπεία συντήρησης. Αυτό όμως δεν ισχύει μόνο στην ψυχιατρική, είναι ένα γενικό φαινόμενο σε όλη την ιατρική. Δηλαδή κάποιος που έχει ζάχαρο, κάποιος που έχει πίεση. Ακριβώς. Ας το δούμε έτσι. Λοιπόν, δηλαδή κάποιος που έχει. Καρδιακιακά νοσήματα. Μπράβο, η χοληστερίνη. Και μπορεί να είναι τελείως καλά, να φαίνεται τελείως καλά, να κρατάει την νόσο σε ύφεση. Δηλαδή το ζάχαρο του αναρρυθμισμένο, η πίεση του σε φυσιολογικά επίπεδα, παίρνοντας ένα χάπι. Έτσι και ο ψυχικά ασθενής μπορεί να είναι εντελώς καλά, να συμπεριφέρεται, να λειτουργεί, να ζει μια φυσιολογική ζωή, παίρνοντας απλά κάποια φάρμακα. Αυτό βέβαια, υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις, να πούμε τώρα σε πιο βαριές διαταραχές, οι οποίες και με τα φάρμακα πάλι δεν θα είναι τελείως καλά. Αλλά αυτή είναι η μειονότητα, όπως πούμε, των ασθενών. Απλά στις κλινικές συνήθως βλέπουμε τέτοιους ασθενείς. Οπότε μπορεί λαθασμένα να βγάλουμε συμπέρασμα ότι η ψυχιατρική άρρωστη ή το ψυχικό νόσημα είναι έτσι τόσο βαρύ και αναπηρικό, που αυτό δεν ισχύει. Ναι. Δεν ισχύει. Είναι περιπτώσεις είναι το σχιζοφρένειας που. Και πάλι και ακόμα και σχιζοφρένεια, ένα 10% των ασθενών, όπως γράφουν τα σύγχρονα βιβλία ψυχοφαρμακολογίας, αφυπνίζεται από το φάρμακο εντός εισαγωγικών, το γράφουν αυτό, εννοώντας δηλαδή ότι. Επανέρχεται πλήρως στις δραστηριότητες τους. Αλήθεια. Δηλαδή τα φάρμακα νέας γενιάς είναι τόσο καλά. Δεν είναι μόνο τα φάρμακα. Είναι και τα φάρμακα, αλλά είναι και όλο το υπόλοιπο κομμάτι της θεραπείας. Ότι βρίσκονται δίπλα σε έναν άνθρωπο ειδικό και συζητούν μαζί του. Αυτό εννοείται. Όχι μόνο αυτό. Η θεραπεία, πέρα από τα φάρμακα,
Έχει να κάνει, υπάρχει και ψυχοθεραπεία, υπάρχουν ψυχοεκπαιδευτικές συνεδρίες που μπορεί να γίνουν, δηλαδή υπάρχουν υποστήριξη από την οικογένεια, από εργασιοθεραπεία, διάφορες άλλες παρεμβάσεις που γίνονται. Αρκεί να είναι δεκτικός και ο ασθενής, φαντάζομαι. Ναι, μα πάντα. Αυτό είναι προϋπόθεση. Προϋπόθεση βασική, σίγουρα. Αυτό το ποσοστό των ασθενών, σίγουρα βέβαια θα έχουν και μια πιο ελαφριά νόσο, διότι στην ψυχιατρική ο όρος βαριά και ελαφριά νοσήματα δεν είναι. Για πείτε μας, ισχύει. Ισχύει. Υπάρχουν πράγματι διαγνώσεις που ακούγονται και βαριές και είναι πιο σοβαρές, αλλά μπορεί στην ίδια διάγνωση να υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία. Έτσι, ένας ασθενής, ο οποίος έχει μια βαριά διάγνωση, ας το πούμε, μπορεί με την κατάλληλη αγωγή να έχει τύχει βέβαια και να είναι και πιο ελαφριά τα συμπτώματά του, παρότι έχει μια βαριά διάγνωση, για παράδειγμα σχιζοφρένεια, ας το πούμε έτσι. Και με την κατάλληλη αγωγή να είναι τελείως καλά. Mm-hmm. Σχεδόν τελείως καλά, εντάξει, να μην είναι κατά 99-95%. Ναι, ναι, ναι. Και αντίθετα, ένας άλλος ασθενής με μια πολύ πιο ελαφριά διάγνωση, να έχει τα συμπτώματα σε έντονο βαθμό, παρότι η διάγνωση είναι ελαφριά, να μην κάνει κάποια θεραπεία και να δυσκολεύεται πολύ περισσότερο. Να ταλαιπωρείται στη ζωή και να έχει σοβαρά προβλήματα. Ας πούμε, ένας ασθενής με κατάθλιψη, ο οποίος δεν παίρνει θεραπεία. Ένα επεισόδιο κατάθλιψη. Αν δεν το γνωρίζει, μπορεί να μην το γνωρίζει καν. Ναι, ότι έχει μπορεί κατάθλιψη. Να μην θέλει να το κάνει. Ναι, ένα σωστά. Επεισόδιο κατάθλιψη μπορεί να διαρκεί κατά μέσο όρο 8 μήνες ναι. χωρίς θεραπεία. Αλλά μπορεί να φτάσει και χρόνια. Έτσι. Οπότε ένα απλό επεισόδιο, ένα πρώτο αν επεισόδιο. Αν δεν προσευχθεί, εννοείται. Ναι, αν δεν κάνει κάτι. Άμα κάνει κάτι, σε 2 μήνες είναι συνήθως βλέπουμε αποτέλεσμα σημαντικό. Αλλά ακόμα και αν υπάρχει χρονιότητα σε ένα νόσημα, πάντοτε υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να υπερβληθεί η κρίση και να λήξει και η ιστορία. Ναι. Τα πιο πολλά νοσήματα, και αυτό είναι ίσως και η αξία της ψυχιατρικής, είναι ότι σήμερα με τα μέσα που διαθέτουμε, ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών θεραπεύεται πλήρως. Το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που επισκέπτεται το ιατρείο θεραπεύεται πλήρως. Και σε αυτούς ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, που περιλαμβάνει κυρίως οξέα, παροδικά δηλαδή νοσήματα, σε αυτό το ποσοστό φτάνουμε σε πλήρη ίαση, σε σημείο που μην χρειάζεται πλέον να πάρει αγωγή ούτε να επισκεφτεί ειδικό. Όπου για παράδειγμα ένα πρώτο καταθλιπτικό επεισόδιο, ένα παράδειγμα σας αναφέρω. Τώρα η μεγάλη όμως μάζα ασθενών, και ίσως να είναι και πλειοψηφία, ίσως και όχι, δεν είμαι σίγουρος στο ποσοστό, είναι αυτοί οι οποίοι χρειάζεται να λαμβάνουν μια αγωγή μακροχρόνια, είναι όμως εντελώς καλά, δηλαδή λειτουργούν σαν να μην έχουν τίποτα. Ναι, αυτό που σας είπα και πριν, δεν θα καταλαβαίνετε με τίποτα ότι παίρνουν φάρμακα. Και μιλάμε για διαγνώσεις ακόμα και βαριές διαγνώσεις, όπως η διπολική διαταραχή τύπου 1. Η μανιοκατάθλιψη γνωστή, με μανίες, με καταθλιπτικά επεισόδια, μπορεί να φτάσουν σε σημείο να είναι εντελώς καλά. Χωρίς υποτροπές. Αυτό. Και να έχουν μια φυσιολογική, οικογενειακή, προσωπική, κοινωνική ακριβώς, και επαγγελματική ζωή. Αυτό βέβαια, άμα πάνε εγκαίρως στο γιατρό και λάβουν την κατάλληλη αγωγή. Άρα λοιπόν, ως μήνυμα της σημερινής ιατρικής μας εκπομπής και βραδιάς, είναι ότι είναι πολύ σημαντική και η πρόληψη. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν αντιληφθούμε ότι κάτι αλλάζει πάνω μας, μέσα μας. Mm-hmm. Ακριβώς. Το οποίο φαίνεται να μην, να μην μας κάνει καλό και να μας διαταράσει την καθημερινότητά μας, τη σχέση μας κτλ. Να μην διστάσουμε. Mm-hmm. Να πάμε στον ειδικό. Και ότι ο ειδικός εδώ είναι για οτιδήποτε ψυχολογικό, είναι ο ψυχίατρος. Ο ειδικός, ο γιατρός είναι ο ψυχίατρος. Γιατί σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν μια ιδιαίτερη εκπομπή, πραγματικά. Mm-hmm. Την έχουμε ανάγκη και την ψυχιατρική και τέτοιου είδους, νομίζω, αναφορές από ειδικούς. Mm-hmm. Και όπως είναι γνωστό, φίλες και φίλοι, η ψυχή μας είναι εκείνη που στηρίζει την ύπαρξή μας. Καλό είναι να είναι υγιής και εκείνη και εμείς. Καλό σας βράδυ. Sweetness, and you fill my head.